Είδατε, κύριε ναι, Χατζή. Έχουμε παρέμβαση του Νίκου Παρασκευόπουλου, του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης. Κύριε Παρασκευόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στο τηλεφώνημα. Παρότι το γεγονός ότι έχει τελειώσει ουσιαστικά η εκπομπή, αλλά πρέπει να το κάνω για βεντολογικούς λόγους. Γιατί τώρα είχαμε και μια απόφαση νυχτερινή και μια παράδειγμα απόφαση, η οποία κατά τη γνώμη μου. Έτσι, ξέρω, δεν θέλω να πείτε αυτό, το ξέρω, μου το λέει και ο αρχισυντάκτης μου, αλλά δεν μπορεί να γίνονται αυτά έτσι, γιατί προκαλείται το κοινό αίσθημα. Ορίστε, κύριε Παρασκευόπουλο, την παρέμβασή σας. Δεν ξέρω σε ποια απόφαση αναφέρεστε. Για τον ΠΑΟΚ με το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, να σας πω με όση περισσότερη ταχύτητα μπορώ. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης να ασκεί πειθαρχικά στον χώρο της δικαιοσύνης κατά δικαστών προβλέπεται από το Σύνταγμα και από την ένωμη τάξη. Οι εξουσίες διασταυρώνονται. Τα πειθαρχικά είναι μία αρμοδιότητα η οποία προβλέπεται από το Σύνταγμα και δεν συνιστά αυτό το οποίο όλος ο κόσμος θεωρεί παρέμβαση. Όταν ο κόσμος λέει παρέμβαση δικαιοσύνη, εννοεί συνήθως παρεμβάσεις που γίνονται, όπως λέγεται, κάτω από το τραπέζι, ιεροκριφίως κλπ. Τα πειθαρχικά είναι μία αρμοδιότητα προσπάθησης. Πάντως, κύριε Υπουργέ, ένα πειθαρχικό συμβούλιο, ένας πειθαρχικός έλεγχος, νομίζω ότι είναι δυνατό να έχει και το ύφος μιας παρέμβασης. Ύφος, θα το πω εγώ. Δεν θέλω να πω παραμέσα. Δεν το λέω για το πρόσωπό σας. Και δεν το λέω για την παρούσα κυβέρνηση μόνο. Μιλάω γενικότερα. Έτσι το προσλαμβάνω. Κατά τη δική μου άποψη, το ύφος είναι δικαίωμα. Το θέμα είναι οι πράξεις και οι συνέπειές τους. Μάλιστα. Δεν πιστεύω, εν πάση περιπτώσει, ότι κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο ότι δικαιολογεί. Κύριε Δημητρακόπουλο, θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Υπουργό. Όλοι οι βουλευτές. Ένα πράγμα θέλω να πω. Ναι, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Βεβαίως. Το γεγονός ότι τα πειθαρχικά ασκούνται και ασκήθηκαν από όλους τους υπουργούς, αλλά μόνο εγώ στοχοποιούμε, προφανώς έχει σχέση με τις αρμοδιότητες μου στην υπόθεση Νοβάρτης. Κύριε Δημητρακόπουλε, στοχοποιήσατε κατά την κρίση του τον κύριο Υπουργό, γιατί εσείς κάνατε αναφορά στον κύριο Παρασκευόπουλο, πιο έντονη, είπα, και θέλω παρακαλώ να του το εξηγήσετε για να μην έχουμε. Έχουμε χρόνο. Καταρχήν, πόσα δευτερόλεπτα έχουμε. Τρία λεφτά έχουμε. Λοιπόν, εγώ είπα στον κύριο Παρασκευόπουλο ότι διαβάζοντας επί χρόνια στην Ελευθερωτυπία τα πύρινα άθρα του για τα δικαιώματα των ανθρώπων και για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, βλέπω και το λέω και στον ίδιο ότι επί της υπουργίας του και με την υπογραφή του έδωσε εντολή για πειθαρχική προκατακτική εξέταση για πρώτη φορά από τη σύσταση του ελληνικού κράτους σε βάρος της ευτέρπης, της κυρίας Ευτέρπης Κοντζαμάνη, εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κατά δύο αντισαγγελέων του Αρείου Πάγου και κατά τεσσάρων ή πέντε αντισαγγελέων εφετών. Ολοκληρώστε. Με ερέθισμα, μια μηνυτήρια αναφορά του κυρίου Γιάννη Αγγελή, η οποία είχε αρχιοθετηθεί από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Εμμανουήλ Ρασιδάκη. Απαντήσει ο Υπουργός. Εγώ μίλησα με γεγονότα και λέω αυτό που έκανε ο κύριος Παρασκευόπουλος για πρώτη φορά έχει συμβεί στην ιστορία του. Ελάτε, κύριε Παρασκευόπουλε. Είναι έτσι. Ελάτε, κύριε. Εάν λέω ψέματα, να μου πει λέω ψέματα. Να σας πει, ορίστε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Προφανώς όσα λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι αβάσιμα. Άσκησα τις αρμοδιότητες μου στις πειθαρχικές όπως όλοι οι προηγούμενοι. Από τη μνήμη μου, εν πάση περιπτώσει, που είχαν τη θέση του Υπουργού, μία μηνυτήρια αναφορά από έναν εισαγγελέα εφετών δεν θα μπορούσε να μείνει χωρίς ούτε μια προκαταρκτική εξέταση. Γενικώς δεν είχα μια μεγάλη προσφυγή στα πειθαρχικά. Ίσως μόνο το ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου βρήκα αρκετές υποθέσεις που καθυστερούσαν πολύ. Ωραία. Μου έδωσε μια δυνατότητα να προχωρήσω και σε αυτή τη θεσμική πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, να είστε καλά. Όχι.